Άλλα δύο κρούσματα ληστείας σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρος, με τον τρόπο δράσης των ληστών να έχει κοινά χαρακτηριστικά με τη ληστεία του Μπισχυνόκαμπου τα ξημερώματα της Πέμπτης. Αυτή τη φορά, 4 ένοπλοι δράστες εισέβαλαν σε 2 γειτονικά σπίτια στο χωριό Κοστομέρας στη Ζαχάρο με θύματα, στη μία περίπτωση έναν 54χρονο και στη δεύτερη ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι θρασίτατοι ληστές περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής παραβίασαν το παράθυρο του σπιτιού του 54χρονου Γιώργου Γεωργούλια και αφού ανέβηκαν στον πρώτο όροφο του σπιτιού τον ξύπνησαν, του έδεσαν τα χέρια πιστάγκωνα όπως και τα πόδια του. Αφού τον έσυραν στη σκάλα όπου χτύπησε το κεφάλι, την πλάτη και τη μέση του τον πέταξαν στο χώρο του ντους στην τουαλέτα όπου και τον κλείδωσαν. Για τις επόμενες 2 περίπου ώρες έδρασαν ανενόχλητοι, κάνοντας το σπίτι γης μαδιάμ, από όπου και πήραν 1.500 ευρώ, κοσμήματα αλλά και το γιοταχή μάρκας Mercedes του ιδιοκτήτη, ενώ νωρίτερα του είχαν αρπάξει από το λαιμό το σταυρό που φορούσε. Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι ληστές παραβίασαν την πόρτα της κουζίνας του διπλανού σπιτιού και αφού ξύπνησαν το ηλικιωμένο ζευγάρι ακολούθησαν σχεδόν την ίδια τακτική με την προηγούμενη περίπτωση. Όμως εδώ, πριν δέσουν και φημώσουν τον 77χρονο Βίρονα Δούκα και τη σύζυγό του Σταθούλα, ζήτησαν από το ζευγάρι να τους πει πού έχει χρήματα και χτύπησαν βάναυσα τον ηλικιωμένο, ο οποίος περιγράφει στην κάμερα της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης τις στιγμές τρόμου που έζησε. Είναι γιατί εμείς κοιμόμαστε και βλέπουμε, πάμε, ακούμε το θόρυβο και μπήκανε μέσα 4 άτομα. 4 άτομα και αρχίσαν να χτυπάνε. Με τα μαχαίρια και αρχίσαν με τα αυτά. Αρχίσαν να χτυπάνε. Τα λεφτά. Και χτυπάγανε. Πολύ ξύλο. Και μετά πέρασαν ώρα, μας εδέσανε. Τι να πω, ότι το χειρότερο. Ναι, μαχαίρια και το πιστόλι εδώ. Ναι, άνοιξε το στόμα σου πολύ, μου λέει, και μου χώσανε το πανί μέσα και με δέσανε κάρκα. Εγώ το ψάχνω να σκάσω. Ο ένας φόρεγε κουκούλα. Δεν μιλάει καθόλου αυτός. Κουκούλα. Ο ένας, ναι. Αυτός πρέπει να. Δεν φορούσαν κουκούλα. Όχι. Καπέλο. Αυτό με την κουκούλα κάποιος γνωστός ήταν. Αφού γλιτώσαμε. Ματέα, η σύζυγος του 77χρονου παρακαλούσε τους ληστές να μην χτυπούν τον άνδρα της, γιατί έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και τους υπέδειξε που έχει χρήματα και τρόφιμα. Όταν εγώ φώναξε ο άντρας μου, δυνατά του λέει όσο θέλεις φώναξε, όταν το χτύπησε στο κεφάλι και φώναξε, όσο θέλεις φώναξε, το διπλανό τον έχουμε τακτοποιήσει. Και όταν πήγα εγώ να πάρω τηλέφωνο, ειδοποίησα. Λέω, ειδοποιήστε, γιατί και η διπλανή είναι τέτοιο πρόβλημα. Λέω, είναι άρρωστος ο άνθρωπος, μην χτυπάτε, λέω, γιατί έχει πάθει μεγάλη ζημιά στην υγεία του. Μην χτυπάτε. Και αύριο το πρωί, λέω, έρχονται τα παιδιά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέω, πέστε με στο ψυγείο, φάτε ό,τι θέλετε, καθίστε, 300 ευρώ έχω στην τσάντα μου, πάρτε τα και φύγετε. Και τέλος πάντων, είσατε πιο υπηκείς με μένα. Ενώ τον άντρα μου τον χτυπήσανε πολύ. Και αυτό εσείς έγινε. Κοιμόμαστε και σηκωθήκαμε. Ήταν 4 παρατέταρτο, 4 εκεί ήτανε. Καθίσανε κάπου μισή ώρα εδώ. Η λύτρωση για το ηλικιωμένο ζευγάρι που ήταν δεμένο στον καναπέ του σπιτιού του ήρθε από την κυρία Σταθούλα, που κατάφερε να λυθεί, να λύσει τον σύζυγό της και να πάει σε γειτονικό σπίτι να ειδοποιήσει την αστυνομία, αφού οι δράστες τους είχαν κλέψει το κινητό τηλέφωνο και είχαν αποσυνδέσει το τηλέφωνο του σπιτιού. Εγώ λύθηκα, με είχαν πιο ελαφρέα δεμένο στα χέρια πίσω. Λύθηκα και έλυσα τον άντρα μου και φύγαμε. Πήγαμε πάνω σε ένα σπίτι και ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Σας είχαν κόψει και τηλέφωνο. Ναι, ναι, τα τηλέφωνα, ναι. Πήραν το τηλέφωνο, το κινητό. Κάλανε την κάρτα βέβαια από το τηλέφωνο. Πήραν την καραμπίνα, πήραν το ρολόι του. Μέχρι τη βέρα μου κοιτάξανε να πάρουν. Όλες αυτές τις ώρες το θύμα του προηγούμενου περιστατικού παρέμενε δεμένο και εγκλωβισμένο στην τουαλέτα του σπιτιού του, μέχρι ότου και έφτασε στο χωριό η αστυνομία που τον ελευθέρωσε σπάζοντας την πόρτα. Η Σταθούλα Δούκα φαίνεται να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη και όπως τόνισε, οι δράστες μιλούσαν και ελληνικά και κάποια ξένη γλώσσα, πιθανότατα ρουμάνικα. Δεν κατάλαβα. Μου φάνηκαν να είσαι Ρουμάνοι. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Δεν μπορώ να πω. Τώρα να έρθουν εδώ που δεν μας βρίσκουν οι τηλεοκατζίδες, τι να πω. Έτσι δεν είναι.